ήξερα ότι κάποιο μένει στην ασφάλεια με πετάξαν σε έναν τζιπ δυνάμει ο χειροπόδε. Παρόλο που δεν μπορούσα να σταθώ όρθιο, τον πάταγε με τα τέσσερα. Ο φορτό μου που μέσα έναν τζιπ και το γελίκουνε. Ήξερα ότι πάω για θάνατο. Μου το είχαν πει όλο του τόνου στην ασφάλεια. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σα το πήγε τα κανάλια ο Ιωλίο. Περνάγαμε από το βαρβάρι. Είδα σχολά στα μεγαλεία. Ο κόσμος μυρμήγκαζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούσα τα χέρια μου με τις χειροπέδες του παραπέτου του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβα. Δεν ξέρω μαλάκα, ποιος με αστείες εδώ. Λες ότι πάνε παθάνε για αυτούς. Ποιος σε ξέρει. Τους βλέπεις. Κάνουν τα ψώνια τους. Θα πάνε σπίτι τους αύριο, στα αγοράκια, περάμπαξε, αρέτσουκο. Θάλασσα, τεχνίου, κορίτσια. Ποιο πρόβλημα για εσένα, μάλακα. Πάζει για εκτέλεση. Κι είσαι μονάχα 16 χρόνια. Ένιωσα τέτοια προπισχία, τόση δυστυχία, ώστε να μην σε αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή όλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναδικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Σαν να μην γεννηθήκαν ποτέ, σαν να ήταν ένα ψέμα. Άνθρωποι που δώσαν τη χαρά που φτάσε και σε μένα. Άγιοι που δεν θα γιορταστούν, γιατί δεν θα τους βρουν τη μέρα που ταιριάζει. Άμυαλοι που πέσαν στη φωτιά για να έχει το νερό, φωλιά για να κουρνιάζει. Στιγμή